Γεια σας. Θα κάνουμε ένα βιντεάκι τη φορά αυτή που νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και να το συζητήσουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε μιλήσει για κάνες, για αυλούς, για πόνους συναρμογής, γενικότερα για τη συμπεριφορά της κάνης, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε και ένα θέμα που είναι πολύ σοβαρό. Και σε αυτό πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία οι κυνηγοί. Ποιο είναι αυτό? Αν πάρουμε όλα αυτά που έχουμε πει, δηλαδή τον καλύτερο αυλό, αν αυτός υπάρχει, το καλύτερο κόνο συναρμογής, το καλύτερο τσόκ, το πόρτινγκ, οτιδήποτε άλλο υπάρχει, ας πούμε, και θεωρήσουμε ότι είναι τα καλύτερα και τα βάλουμε πάνω σε μία κάνη και τα δώσουμε σε ένα κυνηγό, αυτό που θα κερδίσει ο κυνηγός είναι στις επιτυχίες του, σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιτυχίες του, θα προσθέσει στις επιτυχίες του ένα 7 με 10%. Τι σημαίνει αυτό? Εάν πρακτικά ένας κυνηγός έχει προσεγγίσει το 25% των κυνηγητικών του ικανοτήτων, το σκοπευτικό του ικανοτήτων, θα πάρει και ένα 10%, θα πάει στο 35%. Πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Πάλι κάτι θα του φταίει. Πάλι θα ψάχνει να βρει ποια είναι η λύση, εκτός από εκείνον βέβαια, εάν δεν το καταλάβει αυτό, για να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Εάν όμως αυτό το 7 με 10% το δώσουμε σε ένα κυνηγό σκοπευτή που έχει προσεγγίσει το 80% των σκοπευτικών του ικανοτήτων, καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει στο 90%. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια? Ότι ναι, μεν παλαιότερα που δεν υπήρχαν αυτά, οι κυνηγοί επιτυχίες είχαν. Όσοι είχαν σωστή επόμιση και προσαρμοσμένα τα κοντάκια πάνω τους, μια χαρά τα πηγαίνανε. Δεν ψάχνανε να βρουν τεχνολογικά επιτεύγματα για να λύσουν, να δώσουν λύση στο πρόβλημά τους. Αντιθέτως, όσοι είχαν πρόβλημα, από παλιά έψαχναν να βρουν αλλού τις λύσεις. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Ότι κάποιες φορές, ας πούμε, λέμε ότι υπάρχουν οπλουργοί σήμερα που φτιάχνουν κοντάκια. Ναι, βεβαίως υπάρχουν και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ καλούς. Αν θέλετε και κοντακάδες, λέγονται και έτσι. Τι σημαίνει όμως αυτό? Εάν αύριο το πρωί κάποιος ο οποίος δεν έχει ξαναπιάσει όπλα στα χέρια του, πάει σε ένα κοντακά και του πει φτιάξε μου ένα κοντάκι, να είστε σίγουροι ότι ο κοντακάς, ναι μεν θα του φτιάξει ένα κοντάκι, αλλά δεν είναι απόλυτο βέβαιο και σίγουρο ότι το κοντάκι αυτό θα του ταιριάσει. Γιατί? Αν κάθε φορά εκείνος που ανεβάζει το όπλο δεν έχει σταθερή επόμηση και το βάζει σε διαφορετικό σημείο στον ώμο του, τι να του κάνει το κοντάκι, τι να του κάνει ο κοντακάς? Άρα λοιπόν, για να ζητήσουμε εμείς από ένα όπλο να είναι στα μέτρα μας, να έχουμε την απέτηση ένα όπλο να είναι στα μέτρα μας, θα πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς να έχουμε σταθερή επόμηση. Εξασφαλίζουμε λοιπόν τη σταθερή επόμηση, που αυτή γίνεται με προπόνηση. Μετά θα πάμε στον κοντακά, αν χρειαστεί, ή με τις φλάτζες που πλέον δίνουν τα σύγχρονα όπλα, έτσι. Θα ρυθμίσουμε τις κλίσεις στο κοντάκι μας και να είστε σίγουροι ότι θα έχετε επιτυχίες στο κυνήγι. Μην ψάχνετε να βρείτε απ' έξω τις λύσεις. Όλα αυτά που είπαμε, όπως και να λέγονται, όπως και να τα ονομάζει η σύγχρονη τεχνολογία, θα σας δώσουν μια βοήθεια της τάξης του 7 με 10%. Όχι όμως παραπάνω. Άρα λοιπόν, πρέπει να ψαχτείτε κάπου αλλού για να έχετε επιτυχίες στο κυνήγι. Και το αλλού είναι η σωστή επόμηση και να φτιάξετε το όπλο στα μέτρα σας. Για να συνοψίσουμε λοιπόν, ξεκινάμε από το έχω σωστή επόμηση, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να κάνω επομίσεις με κάποιο όπλο, με ένα όπλο πρέπει να κάνω επομίσεις για να εξοικειωθώ με τη σωστή επόμιση. Μετά, κατά δεύτερον, ρυθμίζω το κοντάκι στα μέτρα μου, εφόσον έχω σταθερή επόμιση, και μετά ψάχνω να βρω σε όλα αυτά που μου παρέχει η σημερινή τεχνολογία, τι θα επιλέξω από αυτά για να βελτιώσω 3, 5, 7, 10 αν θέλετε τις εκατό τις επιδόσεις μου. Να είστε καλά παιδιά, τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο για να έχουμε και εμείς λόγο να φτιάξουμε το επόμενο βίντεο για σας. Γεια σας.